ανθρωπογεωγραφίας, ερευνήτρια και συντονίστρια των προγραμμάτων της οργάνωσης Αντιγόνη, Νάγια Τσελεπή, για να μας πει περισσότερες πληροφορίες για την αυριανή εκδήλωση. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Να αρχίσουμε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και να μιλήσουμε για τους στόχους του. Αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι τα είπατε πάρα πολύ ωραία. Ακριβώς, ίσως και εγώ δεν χρειάζομαι. Πώς. Έχετε καλέσει έτσι κι αλλιώς ανθρώπους για να αναπτύξουν αυτά τα θέματα. Πρέπει να αναφερθούν. Πολύ ωραία, ναι. Σας ευχαριστούμε και για το χώρο και για το χρόνο που μας δίνετε. Αρχικά λίγο να πω δύο πραγματάκια για την Αντιγόνη. Όπως είπατε, το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Από το 1993 δραστηριοποιούμαστε ενεργά σε θέματα που αφορούν ρατσισμό, καταπολέμηση διακρίσεων, ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, αλλά και την οικολογία. Από τον Απρίλιο η Αντιγόνη, η οργάνωσή μας, συμμετέχει σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, όπως αναφέρατε, National Integration Evaluation Mechanism. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο απλώνεται σε 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι και αρκετά μεγάλο. Θα διαρκέσει 6 χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2021. Ξεκίνησε το 2015 δηλαδή. Στόχος του είναι να δημιουργηθεί, όπως λέει και ο τίτλος του, ένας μηχανισμός που θα μετράει, θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί την ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε κάθε μία από αυτές τις χώρες των εταίρων. Ενδεικτικά μόνο να πω ότι μέσα σε αυτούς τους εταίρους είναι διάφορα πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο του Μάστριχ, Κέντρο Διεθνών Σχέσεων της Βαρκελόνης, συντονιστής της έρευνας είναι το Migration Policy Group του Βελγίου, οι συντονιστές είναι από την Πολωνία, το Foundation Institute of Public Affairs, και διάφοροι εταίροι που μπλέκονται ουσιαστικά στο πρόγραμμα είναι η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ στην Πολωνία, διάφορα υπουργεία κτλ. Ας πούμε ότι αυτά είναι τα εισαγωγικά. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν όλες δεχτεί πρόσφυγες και μετανάστες? Οι χώρες αυτές επιδιώχθηκε να υπάρχει, να καλυφθεί ένα προφίλ πολύπλευρο στο θέμα της ένταξης μεταναστών και προσφύγων. Δηλαδή είναι χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά είναι και χώρες όπως η Λιθουανία, η Λετωνία, η Τσεχία, η Γαλλία. Δηλαδή έγινε μια πολύ καλή εκπροσώπηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα. Για να φανούν προφανώς και οι διαφορετικές πτυχές αυτού του θέματος. Και ταχύτητες. Και ταχύτητες και πολλά πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά ζητήματα, τα οποία σαφώς είναι και διαφορετικά σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε λοιπόν και εμείς, στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, οργανώνουμε μία συζήτηση και εκδήλωση αύριο, Τρίτη, στο χώρο του Οικόπολης, που είναι στην Πτολεμαίων 29α, στον 5ο όροφο. Στην εκδήλωση αυτή θα έχουμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος από τις 5 μέχρι τις 7 θα είναι μία ενημέρωση και μία συζήτηση για θέματα που διέπουν την ομοθεσία και τις πολιτικές ένταξης δικαιούχων διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε λίγο για τις φάσεις που έχει περάσει η νομοθεσία, μια έτσι σύντομη ανασκόπηση, και θα κάνουμε μία εστίαση σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων, υπηρεσίες υγείας και ιατρική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια. Θα μιλήσουμε λίγο για ζητήματα εργασίας και στέγασης και θα θέλαμε να γίνει και μία όμορφη συζήτηση στο τέλος που θα αναδειχθούν αντιφάσεις αλλά και προτάσεις. Μάλιστα. Στη συζήτηση αυτή θα εξεταστεί και η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου παρακολούθησης της ένταξης. Ναι, για να δημιουργηθούν δηλαδή κάποιες σχέσεις μεταξύ φορέων, οργανώσεων, υπηρεσιών,
οργανισμών μεγαλύτερων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Συγκεκριμένα στην Αθήνα είχαμε την πρώτη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα, την Τρίτη στις 20 Ιουνίου, που ήταν και η μέρα του πρόσφυγα. Οπότε εκεί μπήκαν οι πρώτες βάσεις στην Αθήνα και θα θέλαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι το επόμενο κομμάτι, όπως καθώς επίσης σκεφτόμαστε να πάμε και στην περιφέρεια και να δημιουργηθούν αντίστοιχες συζητήσεις και δικτυώσεις και σε υπόλοιπες πόλεις της περιφέρειας. Σε ποιους απευθύνεται η εκδήλωση, δηλαδή ποιοι είναι καλό να έρθουν να την παρακολουθήσουν? Ναι, σίγουρα απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που εργάζονται στο πεδίο της ένταξης μεταναστών και προσφύγων, που εργάζονται είτε είναι εθελοντές σε οργανώσεις. Απευθυνόμαστε όμως και σε φίλους, μεμονωμένες περιπτώσεις δηλαδή ατόμων, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν, να πληροφορηθούν και να συνδράμουν ή και να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Θα μπορούσαν δηλαδή να είναι ερευνητές, θα μπορούσαν να είναι πανεπιστημιακοί και φίλοι. Γιατί προφανώς μετά τη συζήτηση έχουμε και ένα δεύτερο μέρος στην εκδήλωση, στο οποίο θα υπάρχει η διαπολιτισμική κουζίνα. Έχουμε μπουφέ με συριακές και vegan γεύσεις, βιολογικό κρασί και μουσικό πρόγραμμα. Άρα θα πάει μέχρι αργά, γιατί θέλουμε να αποδεικνύουμε και στην πράξη ότι μας ενδιαφέρει να συνομιλούμε και να βρισκόμαστε σε κοινούς τόπους και χώρους. Η ένταξη, πιστεύετε ότι είναι εφικτό να προχωρήσει σε όλους αυτούς τους τομείς? Το σίγουρο είναι, και αυτό προωθούμε και σαν οργάνωση Αντιγόνη, αλλά και μέσα από αυτό το πρόγραμμα των ΙΕΜ, ότι αυτό που μας ενδιαφέρει και βάζουμε στο επίκεντρο είναι ότι η ιδέα της ένταξης είναι απόλυτα συνυφασμένη με το τίποτα για εμάς χωρίς εμάς από την πλευρά μεταναστών και προσφύγων. Δηλαδή δεν συνομιλούμε μόνοι μας Ευρωπαίοι ή Έλληνες πολίτες χωρίς τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Άρα μας ενδιαφέρει ένας κοινός διάλογος μέσα στον οποίο αναδεικνύονται τα κενά, οι αδυναμίες, οι αντιφάσεις, αλλά επίσης υπάρχουν και οι προτάσεις. Επειδή έχουν περάσει αρκετοί μήνες και οι άνθρωποι δεν είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, νομίζω ότι χρειάζεται να προχωρήσει αυτή η κοινωνική ένταξη. Ίσως κάποιοι να απασχοληθούν σε κάποιες δομές. Αυτό νομίζω ότι θα βοηθήσει την ψυχολογία τους. Ακούμε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα κάτι που έχει αναδειχθεί και από την εμπειρία της Αντιγόνης, αλλά και λοιπόν οργανώσεων που δουλεύουν στο πεδίο της ένταξης, σε μία μεταγενέστερη φάση, μετά δηλαδή το πρώτο σοκ που υφίστανται πληθυσμοί οι οποίοι μετακινούνται βία από τις χώρες τους, αφού περάσει η πρώτη φάση της πρώτης εισόδου στην χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες, και όταν αρχίζουν πλέον να μπαίνουν οι βάσεις για μία κοινή ζωή, με χαρακτηριστικά ένταξης που θα θέλαμε, τότε όντως βγαίνουν στην επιφάνεια και διάφορα ψυχολογικά ζητήματα τα οποία δεν είχαν εμφανιστεί σε προγενέστερο στάδιο. Αυτό είναι ίσως και ένας, λέει η εμπειρία, ότι θα μπορούσε να είναι μία νόρμα που λέει ότι πλέον σε επόμενο στάδιο χαλάρωσης αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια αδυναμίες και προβλήματα. Ναι, σίγουρα δουλεύουμε και εμείς στην Αντιγόνη για την ψυχολογική και ψυχοκοινωνική στήριξη αυτών των ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η παροχή αυτών των υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή όμως μας ενδιαφέρει να υπάρχει μια ομαλή ζωή όπου να εξασφαλίζονται τα δικαιώματά τους και να υπάρχει πρόσβαση δίκαιη σε όλα αυτά που λέγαμε πριν, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία και στέγαση. Οπότε αύριο είναι ίσως η πρώτη συνάντηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η δεύτερη. Η δεύτερη. Η πρώτη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Ναι, εδώ στη Θεσσαλονίκη εννοώ η πρώτη. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα είναι η πρώτη που επιχειρεί η Αντιγόνη. Η συζήτηση για την ένταξη είναι σχετικά νέα, οπότε καλούμε φορείς, οργανώσεις, μεμονωμένα άτομα, εργαζόμενους, εθελοντές και φίλους να έρθουν να συμμετέχουν στη συζήτηση και να συνεχίσουμε μετά τη δήλωσή μας. Τα επόμενα στάδια του προγράμματος ποια είναι? Είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα σε όλες αυτές τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σας είπα ότι είναι η εταίροι του προγράμματος, η οποία στην ουσία αποτιμά και τεκμηριώνει την νομοθεσία, τις πολιτικές γύρω από τις διάφορες κατηγορίες ένταξης. Ακόμα είμαστε σε περίοδο που συγκεντρώνουμε στοιχεία. Θα συγκεντρωθούν στα μέσα του καλοκαιριού και θα ολοκληρωθεί η έρευνα και προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσουν να παράγονται τα πρώτα reports, τα οποία θα είναι και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό. Τα report αυτά, σαν οργάνωση εταίρος του προγράμματος, η Αντιγόνη, θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη διάσκηση σε λοιπές οργανώσεις, σε λοιπούς φορείς, και θα συνεχίσουμε και την συζήτηση μέσα από αυτές τις ομάδες συντονισμού και συμμαχίες που μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε και ήδη τις βάζουμε στα χαριά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να επαναλάβουμε ότι η εκδήλωση πραγματοποιείται αύριο, το απόγευμα στις 5. Στις 5. 5 με 7 είναι η ενημέρωση από ειδικούς και η συζήτηση για τις φάσεις και αντιφάσεις της ένταξης. Και από τις 7 μέχρι τις 9.30-10 θα έχουμε μπουφέ συριακών vegan γεύσεων, βιολογικό κρασί και μουσικό πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσελεπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλεσμένοι και όλοι σας. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια και στην εκπομπή σας και στο έργο σας. Γεια σας.